Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί και το ασφαλιστικό είναι το δημογραφικό. Όμως, πέρα από το δημογραφικό, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα με τα οποία ασχολείται η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπεύθυνη για την δημογραφική πολιτική, την οικογένεια και την ισότητα των φύλων. Σήμερα έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο Υπουργείο μαζί της για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό της και που αφορούν την κοινωνία πάρα πολύ. Κυρία Σιρεγγέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας καταρχάς που μας δεχτήκατε σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το θέμα που είναι η επικαιρότητα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων που έχει βγει για διαβούλευση. Πριν λίγες μέρες, αυτό έγινε για πρώτη φορά, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στη διαβούλευση, στο OpenGov, όπου εκεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους. Το πρωτόγνωρο που υπάρχει όσον αφορά το Σχέδιο Ισότητας, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα, είναι ότι εκτός του ότι πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε θα είναι ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα αφορά όλα τα Υπουργεία, αλλά και οι δράσεις που έχουν μπει μέσα για τα θέματα ισότητας θα αφορούν και όλα τα Υπουργεία. Βασίζεται σε 4 βασικούς άξονες. Αυτοί οι βασικοί άξονες είναι και οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι τα θέματα πρόληψη και αντιμετώπιση τη βία. Γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δυστυχώς πολλά τέτοια φαινόμενα. Το αμέσως επόμενο είναι η ενίσχυση της γυναικείας εργασίας, γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, σαφώς η εναρμόνιση ιδιωτικής ή οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και οι τομεαπικές πολιτικές, το gender mainstreaming και οριζόντιες πολιτικές για την ισότητα που, όπως είπαμε, θα είναι από όλα τα Υπουργεία. Θα έχουν την ευκαιρία να μας ακούσουν και γυναίκες στην ασφαλιστική αγορά, οι οποίες έχουν πάρα πολύ σημαντικές θέσεις ευθύνης, αλλά και εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Τι αλλάζει για αυτές? Όσον αφορά τις γυναίκες, όχι μόνο στην ασφαλιστική αγορά, αλλά τις γυναίκες γενικότερα. Στο τελευταίο νόμο, μάλλον τώρα πλέον εργασιακό νόμο, το 4808 του 2021, περάσαμε ένα πλέγμα μέτρων, το οποίο ήταν σύμφωνο με Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ή ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Ταυτόχρονα όμως το προσαρμόσαμε στις πραγματικές ανάγκες και της ελληνικής οικογένειας και της ελληνικής κοινωνίας. Για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν και άδειες πατρότητας. Άδεια πατρότητας με αποδοχές για 14 μέρες. Επίσης θα υπάρχει, αν μπορούμε να το πούμε, πατρική γονική άδεια πέρα από την άδεια μητρότητας που παίρνουν οι μαμάδες. Επίσης, εκτός από το γνωρίζουμε ότι μια γυναίκα όταν φέρνει στον κόσμο ένα παιδί για ένα χρονικό διάστημα δεν μπορεί να απολυθεί την εργασία της, το οποίο και παραμένει πλέον, και οι μπαμπάδες για ένα χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου δεν μπορούν να απολυθούν από την εργασία τους. Τώρα, όσον αφορά αυτό πώς βοηθάει τις γυναίκες. Βοηθάει τις γυναίκες διότι μετέχουν πλέον και οι μπαμπάδες πιο ενεργά στην ανατροφή των παιδιών τους, το οποίο βλέπουμε πολλά νέα ζευγάρια, ότι οι μπαμπάδες θέλουν να μετέχουν στην ανατροφή των παιδιών τους, οπότε τους δίνεται η δυνατότητα αυτή, όχι μόνο στον δημόσιο τομέα όπως υπήρχε στο παρελθόν, αλλά πλέον και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, πολλές φορές, εγώ το έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν, όταν μια γυναίκα πάει να δώσει συνέντευξη για να βρει μια δουλειά, σε αναζήτηση δηλαδή της εργασίας. Μία από τις ερωτήσεις που ενώ απαγορεύεται πολλές φορές γίνεται είναι αν θα κάνει οικογένεια ή αν έχει οικογένεια, είναι και ένας αναστατικός παράγοντας πολλές φορές, ακόμα και για να πάρει και θέση ευθύνης μέσα στην υπηρεσία, γιατί σου λέει θα λείπει πολλές ώρες ή αν αρρωστήσουν τα παιδιά θα πρέπει να είναι δίπλα. Πλέον αυτή η ερώτηση δεν χρειάζεται να γίνεται. Θα πλέον ο εργοδότης ή η εργοδότρια θα προσλαμβάνει αυτόν ή αυτή που πραγματικά αξίζει και έχει τα προσόντα, γιατί πλέον και οι μπαμπάδες θα έχουν συμμετοχή σε αυτές τις άδειες. Άλλες άδειες που περνούν, άδειες φροντιστών, ειδικές άδειες για μονογονείς, για μεγάλες οικογένειες που έχουν αυξημένες ανάγκες. Όπως επίσης πλέον και στον ιδιωτικό τομέα θα υπάρχει και άδεια 7ήμερη με πλήρες αποδοχές για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπου υπάρχει και στον δημόσιο τομέα μέχρι στιγμής. Άρα το στόχος μας ήταν να γίνει αυτό μια έτσι εξισορρόπηση των αδειών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και ταυτόχρονα προβλέψαμε και άλλες κατηγορίες γυναικών που δυστυχώς δεν έπαιρναν. Ήταν ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δεν δικαιούνταν άδειες. Πλέον και αυτές οι γυναίκες θα δικαιούνται τις άδειες μητρότητας. Τώρα σας έχουμε ακούσει αρκετές φορές στο δημόσιο λόγο σας να λέτε ότι υπάρχει ανάγκη επίτευξης ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Πιστεύετε πως το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης αρκεί για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος του να έχουμε ουσιαστική ισότητα. Αν δείτε θεσμικά η χώρα μας έχει μια έτσι ευρία γκάμα
νόμων που αφορούν την ισότητα. Αλλά δυστυχώς αυτοί οι νόμοι δεν έχουν πολλές φορές εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Άρα, τι χρειάζεται για να επιτύχουμε αυτό που λέμε ουσιαστική ισότητα, να κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα που αφορούν την καθημερινότητα των γυναικών. Πολλές φορές, ας πούμε, μιλάμε για γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Πώς μια γυναίκα όμως θα εξασφαλίσει μια θέση ευθύνης όταν δεν έχει εργασία, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε αυξημένα ποσοστά της γυναικείας ανεργίας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μάλιστα στις πρώτες χώρες. Άρα, τι θέλουμε? Θέλουμε το κομμάτι της ενίσχυσης γυναικείας εργασίας να το προχωρήσουμε, να δώσουμε έτσι, μεγάλη στήριξη στο κομμάτι αυτό και ταυτόχρονα της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Πώς μια γυναίκα θα μπορέσει να αποκτήσει μια θέση ευθύνης στο χώρο της εργασίας της ή στο χώρο της πολιτικής ευρύτερα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν δεν έχει τον ελεύθερο χρόνο. Άρα δεν μπορεί δηλαδή κάπου να αφήσει τα παιδιά της για να μπορέσει να ασχοληθεί είτε με την εργασία της, είτε με μια θέση ευθύνης στον χώρο της πολιτικής και ευρύτερα, ας πούμε, της κεντρικής κυβέρνησης. Της κεντρικής, ας πούμε, κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα, όλα τα προγράμματα που σχεδιάζουμε, ένα από αυτά είναι και οι νταντάδες της γειτονιάς, αυτή τη στήριξη θέλουν να προσφέρουν. Θα γίνει οικονομική ενίσχυση, αυτό είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Είμαστε στο στάδιο τώρα της τελικής μελέτης για το πώς θα γίνεται η πιστοποίηση των ανθρώπων αυτών, των φροντιστών, γυναικών και ανδρών, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία γνωρίζουμε ότι είναι γυναίκες, ώστε να μπορούν είτε να πηγαίνουν ως φύλακες σε σπίτι για να βοηθούν με οικονομική ενίσχυση στους γονείς πάντα και κυρίως στις γυναίκες, και από την άλλη μια γυναίκα μπορεί και αυτό να δουλέψει κυρίως στην περιφέρεια, να κρατάει κάποια παιδάκια, τα οποία όμως να είναι πιστοποιημένοι, 2 με 3 βρέφη, γιατί το πρόγραμμα αυτό αφορά από 6 μηνών έως 2-2,5 ετών, στο χώρο της, που θα είναι πιστοποιημένος, ώστε οι μαμάδες να μπορούν να πηγαίνουν στην εργασία τους. Έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν πολλές γυναίκες να κάνουν τη λεγόμενη διακοπτόμενη καριέρα όταν κάνουν οικογένεια. Άρα θα πρέπει και στη χώρα μας πλέον να βοηθήσουμε ώστε να μην υπάρχει το δίλημα καριέρα ή οικογένεια. Αν κάποια επιθυμεί να κάνει και τα δύο, να μπορεί και εκεί να υπάρχει στήριξη του κοινωνικού κράτους. Τώρα, η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει το ασφαλιστικό και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και το δημογραφικό στη χώρα. Είστε υπεύθυνοι και στο χαρτοφυλάκιό σας είναι και η δημογραφική πολιτική. Θέλετε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για το τι συμβαίνει σήμερα στο δημογραφικό στη χώρα μας? Δυστυχώς γνωρίζουμε και από το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής του 2018 ότι η χώρα μας ανήκει στις χώρες αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυστυχώς δημογραφικά δεν πάμε και πολύ καλά. Και για τον λόγο αυτό, επειδή χτύπησε αυτό το καμπανάκι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό να γίνει ένας επιτελικός φορέας για την παρακολούθηση, το συντονισμό, αλλά και να φτιαχτούν δράσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Δεν είναι πρόβλημα μόνο που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αντιμετωπίζει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες χώρες λιγότερο, άλλες περισσότερο, γι' αυτό και υπάρχει πλέον και επίτροπος δημογραφίας για τα θέματα αυτά συγκεκριμένα, με την οποία η Ντουμπράβσκα η Σουίτσα, από την οποία έχουμε άμεση επαφή. Σαφώς είναι ένα φαινόμενο που είναι πολύ παραγωγικό και δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί να γίνουν πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ετοιμάζουμε τώρα είναι ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημογραφία και την οικογένεια που θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο θα, πάντα όπως είπαμε και στη συνεργασία και με την Επίτροπο Δημογραφίας και με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που πλέον δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημογραφικό ζήτημα, στο να φτιάξουμε συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες όμως πολιτικές θα πρέπει να στηρίζονται στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής, γιατί θα πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε όσο το δυνατόν να υπάρχει μια ευρύτατη πλειοψηφία, γιατί θα πρέπει να είναι ενιαίο, να είναι συνεκτικό και να είναι και μακροπρόθεσμο, δηλαδή να μην αλλάζει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση ή από υπουργό σε υπουργό, για να μπορέσει να έχει και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Το δημογραφικό συνδυάζεται απόλυτα και με την ισότητα των φύλων, διότι το είδαμε και σε άλλες χώρες που είναι καλύτερα δημογραφικά από εμάς, όπως είναι η Σουηδία ή όπως είναι η Γαλλία. Είναι δηλαδή κρίκοι που συνδέονται μεταξύ τους, συνεκτικοί κρίκοι, και η ισότητα και το δημογραφικό. Όταν μία γυναίκα αισθάνεται ασφάλεια για τη δημιουργία οικογένειας, άρα δηλαδή έχει εργασία,
Άρα έχει αυτό που λέμε την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Θα προχωρήσει φυσικά, αν το επιθυμεί, στη δημιουργία οικογένειας. Είπατε νωρίτερα για τις νταντάδες στη γειτονιά και ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε πως βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχει και μια κριτική που αναφέρει ότι αφορά αυτό μόνο σε παιδιά 2,5 ετών μόνο. Ποιος είναι λοιπόν ο σχεδιασμός και αν θέλετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή από τα 2 έτη και πάνω έχει παιδικούς σταθμούς που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά. Άλλωστε, όλες οι έρευνες λένε ότι ένα παιδί από την ηλικία των 2-2,5 ετών και πάνω, ακόμα και ο χειρότερος μέσα σε εισαγωγικά παιδικός σταθμός, είναι καλύτερος από παππού, γιαγιά ή έναν άνθρωπο που μπορεί να το φυλάξει στο σπίτι. Το παιδί πρέπει να κοινωνικοποιηθεί, οπότε εκεί υπάρχουν οι δομές από μια ηλικία και μετά για τα παιδιά αυτά. Το μεγαλύτερο θέμα είναι και αυτό και είμαστε και στη διαδικασία του να φτιαχτούν και δομές βρεφονηπιακοί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά η πιο, επειδή έχω κάνει, είμαι και εγώ μαμά και έχω, όταν ήταν τα παιδιά μου μικρά, πολύ μικρά, όταν το μωρό είναι βρέφος, δεν μπορεί να μιλήσει, πολλές φορές θες να αποφύγεις μία δομή, γιατί μπορεί το παιδί να αρρωστήσει, και όταν το παιδάκι είναι πολύ μικρό δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει πώς περνάει. Και επειδή υπάρχει μεγαλύτερο άγχος και ανασφάλεια το πρώτα έτσι 1-2 χρόνια της ζωής ενός παιδιού, εκεί θέλει στήριξη από έναν άνθρωπο που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό. Υπάρχουν πολλές νταντάδες αυτή τη στιγμή που δουλεύουν και πολλές είναι και στην μαύρη εργασία και αυτό το φαινόμενο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί οι γυναίκες αυτές θα είναι πιστοποιημένες, μπορεί να είναι και άντρες, αλλά τώρα μην κοροϊδευόμαστε, στην συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες που είναι φροντίστριες. Θα είναι πιστοποιημένες, θα υπάρχει οικονομική ενίσχυση των γονιών για αυτά τα 2 πρώτα χρόνια. Και επίσης πρέπει να υπολογίσουμε, γιατί ένα κομμάτι του δημογραφικού αφορά κυρίως τις αγροτικές και τις νησιωτικές περιοχές. Σε μια μικρή, ας πούμε, σε μια μικρή πόλη, σε μια κομμόπολη, σε ένα χωριό, μια γυναίκα μπορεί να δουλεύει, αλλά μην έχει έναν βρεφικό σταθμό. Εκεί θα μπορεί μια άλλη γυναίκα να αναλαμβάνει τη φύλαξη που θα είναι πιστοποιημένη των 2 ή 3 βρεφών που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να μην κάνουν το λεγόμενο διακοπτόμενη καριέρα που είπαμε και πριν και να προχωρήσουν στην εργασία τους. Κάτι που ενδεχομένως γίνεται ήδη, έτσι. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ισχύει σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Είναι και στη Γαλλία, είναι η Νουνού, είναι και στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο, είναι και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι οι Child Minders, που έρχονται επικουρικά. Δεν πάμε σε καμία περίπτωση να καταργήσουμε τους βρεφονηπιακούς. Από τα 4 έτη και πάνω, πλέον υπάρχει υποχρεωτική προσχολική αγωγή, οπότε όλα τα παιδιά καλύπτονται και από το ευρύτερο, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι οι πρώτοι μήνες, τα πρώτα έτη, που εκεί αισθανόμαστε οι γονείς μεγαλύτερο άγχος, μεγαλύτερη ανασφάλεια για το πού θα πάμε τα παιδιά μας. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, αυτό της ενδοοικογενειακής βίας στην μετά-COVID εποχή. Έχουμε δει και πολύ δυσάρεστα περιστατικά. Θα ήθελα να μας δώσετε λίγο το στίγμα της κυβέρνησης, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση και αν υπήρχαν και γρήγορα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, θεωρείτε. Κατά την περίοδο και του πρώτου lockdown, αλλά και αμέσως μετά, έγινε μια πολύ μεγάλη καμπάνια, η καμπάνια αυτή στηρίχθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να μπορέσει να παίξει τόσο ευρέως σε όλα τα κανάλια και όχι μόνο, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν με την Ελεονόρα Μελέτη το «Μένουμε σπίτι, αλλά μένουμε ασφαλείς». Εκεί θέλαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γνωστό, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο μέρος της χώρας, ότι υπάρχει ένα δίκτυο δομών στήριξης για τις γυναίκες που είναι θύματα βίας, αλλά και για τα παιδιά τους. Είναι τα συμβουλευτικά κέντρα, υπάρχουν 43 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη τη χώρα, είναι οι ξενώνες φιλοξενίας, αλλά και η γραμμή 15900, που είναι 24 ώρες το 24ωρο και προσφέρει και ψυχολογική στήριξη και κοινωνική στήριξη και νομική στήριξη στις γυναίκες θύματα βία. Και μάλιστα η νομική στήριξη είναι ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, γιατί υπάρχει και το κομμάτι της οικονομικής βίας, που δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να δουλεύει, να έχει έναν πολύ καλό και αξιοπρεπή ενδεχομένως μισθό, αλλά στο τέλος του μήνα ο μισθός αυτός ή στις αρχές, ανάλογα πότε πληρώνεται, να πηγαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του συντρόφου ή του συζύγου.
Οπότε να χρειάζεται οικονομική στήριξη η γυναίκα αυτή όταν θέλει να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες. Και πλέον υπάρχει και εργασιακή στήριξη σε συνεργασία με τον ΟΑΕΒ. Τι παρατηρήσαμε? Είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών που απευθύνονται στα συμβουλευτικά κέντρα, είτε στη γραμμή, ήταν ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικής μόρφωσης και είναι ανώτερες και ανώτατες εκπαιδευτικής μόρφωσης. Αν βάλουμε και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, πάμε στο 70% των περιπτώσεων. Ταυτόχρονα όμως οι γυναίκες αυτές ήταν άνεργες. Οπότε, πέρα από τους ξενώνες φιλοξενίας, που μπορούν να μείνουν εκεί μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το πιο σημαντικό είναι να βρουν μια εργασία ώστε να στηριχτούν οι ίδιες στα πόδια τους. Και οπότε στη συνεργασία και με τον διοικητή του ΟΑΕΒ, τον Σπύρο τον Πρωτοψάλτη, προχωρήσαμε στο να μοριοδοτούνται οι γυναίκες αυτές, στο να μπορούν να βρουν εργασία πολύ πιο εύκολα. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι η βία δεν έχει περιορισμούς οικονομικούς, κοινωνικούς, μορφωτικούς ή φυλετικούς. Υπάρχει παντού. Πολλές φορές θεωρούμε στο μυαλό μας ότι απευθύνεται σε κάποιες ευάλωτες ομάδες γυναικών που δεν είναι δίπλα μας. Όμως είναι δίπλα μας, μπορεί να είναι στο διπλανό σπίτι. Γι' αυτό και θέλαμε και τα τρίτα λεγόμενα πρόσωπα να ευαισθητοποιούνται και να καταγγέλνουν τα φαινόμενα αυτά. Σαφώς όταν μια γυναίκα απειλεί τη σωματική της ακαιρεότητα θα πρέπει άμεσα να καλέσει το 100. Υπάρχουν και τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας πλέον στην ελληνική αστυνομία που έχουν κατάλληλα στελεχωμένο προσωπικό, άντρες και γυναίκες αστυνομικούς και εκπαιδευμένο. Και μάλιστα κάναμε και πολλές εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με το Προστασίας του Πολίτη και κατά τη διάρκεια του COVID, οι οποίες ήταν μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να μπορέσουν να είναι εξειδικευμένοι και να αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Σιρεγγέλα, τώρα μια πιο πολιτική ερώτηση. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι κάνετε ταξική πολιτική υπέρ των λίγων. Τι απαντάτε σε αυτό? Ταξική πολιτική, εμείς είμαστε ένα κόμμα που είμαστε λαϊκό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, φιλελεύθερο σε κάθε περίπτωση. Είμαστε για όλα τα κοινά, για όλες τις οικονομικές και κοινωνικές τάξεις. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα που εκφράζει την ελίτ. Άλλωστε και από την ιδρυτική μας διακήρυξη, ο στόχος μας είναι ο άνθρωπος και σε κάθε περίπτωση δεν δίνουμε σημασία και σε ιδεολογικές διαφορές όταν έχει να κάνει με τους πολίτες της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή μας έδωσε εντολή να είμαστε για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και κυρίως, επειδή δεν προερχόμαστε, δεν είμαστε προφυρογέννητοι, δεν προερχόμαστε από την ελίτ, αν μπορούμε να πούμε, της κοινωνίας της χώρας. Είμαστε άνθρωποι που μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον μιας μεσαίας, και εγώ συγκεκριμένα, οικονομικής τάξης. Και κυρίως αυτό θεωρώ ότι εκπροσωπώ. Και αν μπορώ να πω ότι θέλω να εκπροσωπώ κάποιον, θέλω να εκπροσωπώ τις μαμάδες, όπως είμαι και εγώ μαμά, που μεγάλωσα και εγώ τα παιδιά μου, αντιμετώπισα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μαμά. Με ενδιαφέρει να μιλάω και με άλλες μαμάδες για να βλέπω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Και αυτές θέλω να εκπροσωπήσω και αυτές να γίνουν πιο δυνατές. Είστε και αντιπρόεδρος των γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι νέο έχουμε από εκείνη την πλευρά? Στην Ευρώπη τα θέματα ισότητας είναι πάρα πολύ ψηλά πλέον. Θεωρούν ότι είναι το να υπάρξει ψηλά στην ατζέντα μιας χώρας η ισότητα των φύλων, όπως πλέον θεωρώ ότι υπάρχει και στην χώρα μας, και τουλάχιστον γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και έχουν γίνει πολλά βήματα, ότι δίνει μεγάλο αναπτυξιακό πρόσημο στη χώρα. Γι' αυτό και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα έχει και ειδική μελέτη από το Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών για το τι, όταν θα γίνουν αυτές οι δράσεις, τι αναπτυξιακό πρόσημο θα δώσει στην χώρα. Η χώρα μας πλέον δεν είναι ουραγός σε κάποια θέματα. Ήδη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιες από τις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και για το πρόγραμμα αυτό που προωθούμε Νταντάδες έχει εντάξει στις χώρες μας τις καλές πρακτικές, άρα πλέον η χώρα μας θα γίνει καλή πρακτική για άλλες χώρες. Ένα από τα προγράμματα που έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πρόγραμμα για την διαφορετικότητα και πώς αντιμετωπίζουμε και θα γίνουν ειδικά σεμινάρια και σε εργαζόμενους και του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και αυτό θέλουμε να γίνει καλή πρακτική και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στην τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
του Αντώνιου Κουντέρες, η χώρα μας ήταν στις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανταπεξήλθε επιτυχημένα για τα θέματα έμφυλης και ενδοκογενειακής βίας κατά τη διάρκεια του COVID. Στο πρόσφατο εργασιακό νόμο που πέρασε η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνεται και το θέμα του εργασιακού εκφοβισμού, το λεγόμενο bullying. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο το οποίο δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος και μάλιστα δεν ξέρει και πώς να το αντιμετωπίσει. Πώς το βλέπει η κυβέρνηση και τι μπορούμε να περιμένουμε. Η χώρα μας είναι αυτό που λέγαμε και πριν όσον αφορά την νομοθεσία. Η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση και για την μη σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους της εργασίας υπήρχε από το 10. Σαφώς όμως κανένας και καμία δεν γνώρισε πού θα πρέπει να απευθυνθεί. Είναι αυτό το κομμάτι που λέμε της διαφοράς μεταξύ νόμων και εφαρμογής του νόμου την επόμενη μέρα. Άρα, τι αποφασίσαμε. Πρώτον, κάναμε κύρωση μια σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που είχε να κάνει με τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση και το μόμπινγκ στην αγορά εργασίας. Φτιάξαμε και ένα πλαίσιο συγκεκριμένων κανόνων, από σύσταση που υπάρχει από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, στο πώς θα αντιμετωπίζονται να υπάρχουν κώδικες δεοντολογίας και στον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και στο δημόσιο τομέα για το πώς μπορεί μια επιχείρηση να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Το ΣΕΠΕ, η καινούργια ανεξάρτητη αρχή του Σώματος Εργασίας, θα έχει και εξειδικευμένο, τον ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, προσωπικό που θα χειρίζεται άμεσα τέτοιου είδους θέματα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε πολλές καταγγελίες για στην επιθεώρηση της εργασίας. Δεν είχαμε όμως πολλές καταγγελίες γιατί δεν υπήρχαν. Δυστυχώς υπήρχαν τα φαινόμενα, αλλά και πολλοί δεν μπορούσαν να τα καταγγείλουν ή δεν ήθελαν να τα καταγγείλουν ή φοβόντουσαν ότι μπορεί να χάσουν την εργασία τους. Ο καταγγέλων ή η καταγγέλουσα πλέον θα προστατεύεται από τον νόμο και δεν θα μπορεί να απολυθεί, όπως επίσης και τα τρίτα πρόσωπα που θα βοηθούν τον καταγγέλλον ή την καταγγέλουσα στο να αποδείξει, όχι, γιατί όσον αφορά στο αστικό κομμάτι, αυτός που θα καταγγέλλεται θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει γίνει το συγκεκριμένο συμβουχμένο σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση θα προστατεύονται όμως από τη μία απόλυση για να μπορούν πλέον και τα φαινόμενα αυτά στην χώρα μας να σταματήσουν. Μάλιστα. Και να προλαμβάνονται, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την όμορφη συζήτηση που έχουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω προσωπικά εσείς ποιον στόχο έχετε μετά το πέρασμά σας από αυτό το Υπουργείο. Στόχος μου είναι να κάνω 2, 3, 4, όσο μπορέσει και μου δοθεί η δυνατότητα και ο χρόνος, να έχουν σχέση με την ουσιαστική ισότητα, στο πώς θα βοηθήσω την καθημερινότητα των γυναικών. Όταν οι γυναίκες είναι καλά στην καθημερινότητά τους, πέρα από τη θεσμική θωράκιση, το μεγαλύτερο θέμα για τη χώρα μας είναι η εφαρμογή όλων αυτών που ψηφίζουμε την αμέσως επόμενη μέρα. Με αυτά τα κατάλληλα προγράμματα, ώστε αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο, στο να δώσω κι εγώ ένα λιθαράκι στο να προωθηθεί το κομμάτι της ισότητας και στη χώρα μας. Κύριε Σιραγγέλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και για το χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.